Δευτέρα στις 9 επιστρέφει και θα παρουσιάσει το πιο επιτυχημένο talent show. Ρούλα Κορομιλά. Greek Idol Live. Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Ύστερα από μερικά χρόνια απουσίας, η Ρούλα Κορομιλά, η δημοφιλέστερη Ελληνίδα παρουσιάστρια, επιστρέφει επιτέλους μπροστά από τις κάμερες με μια κίνηση ματ. Το Greek Idol, το μεγαλύτερο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της σεζόν, ξεκινά τα φαντασμαγορικά live shows και την υποδέχεται ως κεντρική παρουσιάστρια. Όλα ξεκίνησαν το 1991, όπου αφού έχει αποχωρήσει από την ΕΡΤ, πάει στο νεοσύστατο τότε Αντένα και παρουσιάζει τη μακροβιότερη πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, τον Πρωινό Καφέ. Μια καλημέρα κάθε μέρα. Μια νέα λοιπόν εκπομπή αρχίζει από σήμερα στον Αντένα, τίτλος της Πρωινός Καφές. Φιλοδοξία της να γίνει το απαραίτητο συμπλήρωμα του δικού σας καθημερινού καφέ. Από εκείνο το πρωινό, οι καρδιές μας άρχισαν να χτυπούν στους ρυθμούς της Ρούλας. Πάντα εφευρετική, με φρέσκες ιδέες, κατάφερε να εκτοξεύσει την τηλεθέαση στα ύψη. Tell me when will you be mine? Το πρωινό διαδέχεται τα shows όπου και εκεί η Ρούλα με τις πρωτοποριακές ιδέες της κατακτά τον κόσμο και άξια παίρνει τον τίτλο της εθνικής παρουσιάστριας. Μαραθώνιος για τα παιδιά του πολέμου συνεχίζεται. Θέλω λοιπόν έτσι να εμψυχώσω εδώ τα παιδιά που είναι από τις 6 παρατέταρτο μαζί μας. Δουλεύουν πολύ σκληρά, μου είπανε, δεν έχουν κουραστεί καθόλου. Μπράβο παιδιά μου, μπράβο παιδιά, μπράβο! Όλες οι σημαντικές προσωπικότητες της εποχής είχαν φιλοξενηθεί στα πλατό των εκπομπών της. Να τον καλωσορίσω, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Α, μιλάς ελληνικά, Μιλάς ελληνικά, βλέπω. Καταλαβαίνεις ελληνικές λέξεις. Καλημέρα. Καληνύχτα. Buongiorno. Α, buongiorno. Στο show μας απόψε. Νιώθω υπέροχα και άνετα. Είσαι σπουδαία οικοδέσποινα. Με κάνεις να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Μέχρι που μου έρχεται που λέει ο λόγος να τραγουδήσω. Εγώ βεβαίως είχα αντιρρήσεις να έρθω. Γιατί, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί είχατε αντίρρηση να επισκεφτείτε το Τσάο Αντέν. Είχα αντιρρήσεις γιατί φοβόμουν ότι μόλις εδώ θα πάθω τρακ και δεν θα μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη. Με βάζεις πολύ γκροπλάν γιατί η Μούρη είναι λίγο χαλασμένη. Μιλάει ιταλικά, ξέρετε και. Α, signora, c'è in italiano. Sì. Prego la mappa.
Η ίδια ανέβηκε στο βάθρο της επιτυχίας και αποτελεί πια ιστορία στο κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης. Be Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Το μυστικό της επιτυχίας της είναι η ομορφιά που κρύβει μέσα της. Της αρέσει να αυτοσαρκάζεται, γιατί όπως έχει δηλώσει και η ίδια, δεν έχει τίποτα να κρύψει. Έχοντας περάσει ένα μικρό διάστημα πίσω από τις κάμερες, αλλά βοηθώντας και στηρίζοντας πάντα τους νέους ανθρώπους με τον τρόπο της, θα επιστρέψει και πάλι κάνοντας την έναρξη του πρώτου live show του Greek Idol αυτή τη Δευτέρα στις 9. Ανανεωμένη, λαμπερή και πάντα πρωτοπόρα, με όπλο το μοναδικό της ταλέντο, έρχεται για να κάνει τη διαφορά.